Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Ανατολική Μακεδονία και Θράκης και των Διευθύνσεων Αστυνομία Οριστιάδας, Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Ξάνδη, Καβάλας και Δράμας συγκέντρωσαν εθελοντικά διάφορα είδη τρόφιμα, είδη ένδυση, υπόδηση και άλλα τα οποία προσέφεραν σε ιδρύματα και φορείς της περιφέρειάς μας ω συμβολική χειρονομία αλληλεγγύη, συμπαράσταση και αναγνώριση τη προσφορά και του έργου του. Συγκεκριμένα στη Ροδόπη, ο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υποστράτηγο Πασχάλη Σιριτούδης, ο Διευθυντή τη Διεύνη Αστυνομία Ροδόπη, ταξίαρχο Μιχαήλ Σευδινίδη και αντιπροσωπεία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύνη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Διεύνη Αστυνομία Ροδόπη στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάσταση Παιδιών με Αναπηρία Κομωτινής και στο Σύλλογο Μέριμνα Μναζαμέα Νοητική Ιστέρηση του Νομού Ροδόπης Άγιη Θεόδωρη. Στην Οριστιάδα ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χρήστο Αξή και αντιπροσωπεία αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Διεθνή Αστυνομία Οριστιάδα στην Τράπεζα Αγάπη του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων Οριστιαδά. Στην Αλεξανδρούπολη ο Διευθυντή τη Διεθνή Αστυνομία Αλεξανδρούπολη, Αστυνομικό Διευθυντή Λάμπρο Τσιάρα και αντιπροσωπεία αστυνομικών προσέφεραν τη βοήθεια που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Διεθνή Αστυνομία Αλεξανδρούπολη στον Σύλλογο γονέων και φίλων αυτιστικών ατόμων του νομού Εύρου, του νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος. Στην Ξάνθη, ο Διευθυντής τη Διεύνη Αστυνομία Ξάνθη, Αστυνομικό Διευθυντή Πασχάλη Γιώρη και Αντιπροσωπεία Αστυνομικών, προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Διεύνη Αστυνομία Ξάνθη στο κοινωνικό παντοπολείο τη Ιερά Μητρόπολη Ξάνθη και Περιθωρίου. Στην Καβάλα, ο υπασπιστή τη Διεύθυνσης Αστυνομία Καβάλα Αστυνόμο Β' Παναγιώτη Ακόπουλο και αντιπροσωπεία αστυνομικών τη Διεθνή Αστυνομία Καβάλα. Προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Διεύθυνσης Αστυνομία Καβάλιας... στο Τραπέζι τη Αγάπη τη Ιερά Μητρόπολη Φιλίπων, Ναοπόλεο και Θάσου. Στη δράμα, ο Διευθυντή τη Διεθνή Αστυνομία Δράμα, Αστυνομικό Διευθυντή Αθανάσιο Έρτη και Αντιπροσωπή Αστυνομικών προσέφεραν τα είδη που συγκέντρωσε το προσωπικό τη Διεθνή Αστυνομία Δράμα στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων και στο Παράρτημα Παιδιού Δράμα. Εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων και ιδρυμάτων εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική αυτή προσφορά και ευχήθηκαν καλές γιορτές στις γυναίκες και στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύνηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εύχεται σε όλους ευτυχισμένη και δημιουργική η νέα χρονιά.